Καλησπέρα, Ξένια. Καλησπέρα, Αλεξία. Ξένια, όπως είπαμε, ήταν καλεσμένος στην εκπομπή Business Hour by Brief την Τρίτη ο Υφυπουργός Τουρισμού Σέβας Πέρδιος, ο οποίος αναφέρθηκε στην περιοδία που πραγματοποιεί για προσέλκυση τουριστών. Να μας πεις λίγα περισσότερα. Λοιπόν, ο Σέβας Πέρδιος, Αλεξία, βρίσκεται σε αυτή την περιοδία εδώ και 8 μήνες. Ξεκίνησαν με δύο στόχους αρχικά. Ο ένας ήταν να προετοιμαστούμε από νωρίς για τη φετινή καλοκαιρινή σεζόν. Και ο δεύτερος ήταν να παρουσιαστεί στο εξωτερικό η νέα τουριστική εικόνα της Κύπρου και όσα έχουν κάνει τα τελευταία δύο χρόνια εν μέσω πανδημίας ως προς τον επαναπροσδιορισμό της εικόνας μας. Προσθέθηκε τώρα και ο τρίτος στόχος λόγω του πολέμου της Ουκρανίας και δεν είναι άλλος από το να βεβαιωθούμε ότι οι βασικές μας αγορές πέραν της Ρωσίας και της Ουκρανίας δεν θα επηρεαστούν και ότι μπορούμε να βασιστούμε πάνω σε αυτές για να έχουμε έτσι την τουριστική ροή ή που αναμένεται ή που τέλος πάντων θα κρατήσει ζωντανές τις τουριστικές επιχειρήσεις. Εξέφρασε την ικανοποίησή του από το μαραθώνιο αυτό που κάνει με τις περιοδίες και από τις επισκέψεις του σε διάφορες χώρες, αναφερόμενος σε αυτές όπως είναι το Ηνωμένο Βασίλειο, η Ελβετία, η Γερμανία, η Αυστρία, σκανδιναβικές χώρες. Είναι χώρες που δεν είναι καινούργιες προς εμάς. Πάντα υπήρχε ενδιαφέρον από αυτές, απλά τώρα δόθηκε έτσι και περισσότερη σημασία. Ξένιο, ο Υφυπουργός σημείωσε ότι παίρνουμε πολύ καλά μηνύματα από την Ελβετία, αλλά και τις άλλες χώρες που έχεις ήδη προαναφέρει. Ακριβώς. Είπε επίσης, Αλεξία, ότι ανοίγουν και πτήσεις τώρα προς τη Σαουδική Αραβία. Μάλιστα και οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, οι οποίες είναι αγορές διαχρονικά που ενδιαφέρουν την Κύπρο. Απλά δεν είναι αγορές από τις οποίες περιμένουμε άμεσα να βοηθήσουν φέτος. Αυτό που ανέφερε είναι ότι θα γίνονται 6 με 8 πτήσεις την εβδομάδα προς Σαουδική Αραβία, όσο το Ριάδ, όσο και από την Τζέντα. Ενώ περί τα τέλη Μαΐου θα μεταβούν στη Σαουδική Αραβία οι ιδιώτες από την Κύπρο για να συνάψουν συνεργασίες. Μάλιστα, έκανε αναφορά και σε ένα άλλο ζήτημα, όπου οργανωτές ταξιδιών ζητούν τα χρήματα τους πίσω από τα ξενοδοχεία. Ναι, αυτό είναι ένα θέμα το οποίο ανέφερε, γιατί είναι κάτι που συζητιέται, καθώς αρκετοί οργανωτές ταξιδιών από το 2019 έχουν προπληρώσει για υπηρεσίες τους για το 2020, ωστόσο δεν πήραν ποτέ αυτές τις υπηρεσίες λόγω της πανδημίας, όπως γνωρίζουμε. Υποστήριξε ότι θα υπάρξουν ξενοδοχεία τα οποία θα επιστρέψουν αυτά τα χρήματα σε ταξιδιωτικά πρακτορία. Επίσης, είπε ότι αρκετοί οργανωτές έδωσαν χρονικό περιθώριο, έτσι, μια διετία στα ξενοδοχεία με τις προκαταβολές. Και φαίνεται, όπως είπε, ότι 3 χρόνια μετά κάποιοι οργανωτές ταξιδιών έρχονται και ζητούν πίσω τα χρήματα. Αυτό αφορά επιτοπλίσεις των τουριστικούς πράκτορες από τη Ρωσία και σε μικρότερο βαθμό από την Ουκρανία. Και σημείωσε ότι οι επιστροφές χρημάτων δεν θα αφορούν άλλες αγορές, καθώς αυτές θα τρέξουν κανονικά για την φετινή τουλάχιστον περίοδο. Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε, Ξένια, για την ενημέρωση.